ξέφρενο δική πορεία διαγράφει η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου. Μιλάμε για περίπου, είναι 2,5 φορές πάνω η τιμή του ελαιολάδου αυτή τη στιγμή με αυτή που είχε συνηθίσει, δηλαδή ήταν 3 ευρώ, 3,20, ας πούμε 3,30. Αυτή τη στιγμή όπως αντιλαμβάνεστε στα 8 ευρώ σημαίνει μια εκτόξευση της τιμής για τον καταναλωτή, που αυτό είναι και ο φόβος που έχουμε όλοι, ότι πώς θα ανταποκριθεί η κατανάλωση σε αυτή την πολύ αυξημένη τιμή του ελαιολάδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχει σπάσει και το φράγμα των 8 ευρώ. Έχουμε δει ανάλογες και αντίστοιχες καταστάσεις στο παρελθόν, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη δεκαετία του 90, ειδικά το έτος 1993-1994, αν δεν απατώμε, όπου και εκεί η τιμή βρέθηκε σε ιστορικά υψηλά και μετά οι Έλληνες παραγωγοί για περίπου μια δεκαετία αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα υποτίμησης του εθνικού μας προϊόντος. Η αύξηση στην τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου προκαλεί ωστόσο προβληματισμό στους καταναλωτές. Θα περίμενε κάποιος ως παραγωγή να αισθανόμαστε καλά με το γεγονός ότι πραγματικά οι τιμές είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό όμως είναι μια, αν θα μου επιτρέπετε να πω, πολύ πρόχειρη και εντελώς επιφανειακή ανάγνωση, η οποία δεν μπορεί να δει τους κινδύνους που υπάρχουν από πίσω. Και αυτό διότι οι τιμές όσο γρήγορα ανεβαίνουν, άλλο τόσο γρήγορα και πολύ απότομα πέφτουν την αμέσως επόμενη μέρα, αφού όμως πρώτα έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Την ίδια ώρα, οι Ισπανοί και Ιταλοί έμποροι αγοράζουν από τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς όσο δυνατόν περισσότερες ποσότητες ελαιολάδου, καθώς η ξηρασία επηρεάζει την παραγωγή ελιάς στην Ισπανία, που αποτελεί την μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα ελαιολάδου.